Ξέρετε τι μου έχει λείψει? Τα άνιμε του Σαββατοκύριακου. Σάμαν Κίνγκ, ωραία βιντεάρα. Για να δούμε τι παίζει στο ελληνικό YouTube. Oh my god, είναι τόσο σπαστικό. Ούτε η δικτατορική. Okay. Είναι τον Μάρκο Σεφερλί. Το ίδιο συνέστημα που παίρνουμε. Έργα μου, το τελείωσε η σειρά. Και δεν έχω και να μιλήσω για Σάμαν Κίνγκ. Τέλος πάντων, ας αράξουμε λίγο. Το ultimate μαστούρι. Να. Και επίσημα το Shaman King τελείωσε. Ανιβάνια, τι γίνεται? Είμαι πολύ ψημένος, ήμουν πολύ χαϊπαρισμένος, αλλά δυστυχώς η σειρά απογοήτευσε. Ήτανε περίεργη φάση, δηλαδή να έχουμε weekly Shaman King επεισόδια, αλλά θα ήθελα να το πάρουμε από την αρχή. Θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω στις παλιές καλές εποχές της ελληνικής τηλεόρασης και να το συζητήσουμε. Ανιβάνια, ποια είναι η πρώτη σου σχέση με το Shaman King? Η πρώτη μου σχέση με το Shaman King είναι πολύ παλιά, δηλαδή όχι στο Jetix, όταν το παίζε στο Star. Είχα δει κάποια επεισόδια, αλλά δεν το είχα δει ολόκληρο, γιατί τότε ήταν και λίγο δύσκολο να βλέπεις κάθε φορά το επόμενο επεισόδιο, γιατί πρέπει να ξυπνήσεις και νωρίς ή να πετύχεις τις κατάλληλες ώρες. Οπότε βλέπεις random επεισόδια και απλά έπρεπε να ενώσεις το puzzle του τι συμβαίνει μέσα στη σειρά. Συνήθως αυτό γινόταν και με το Yu-Gi-Oh και με κάθε σειρά που παίζονταν, εκτός από τα Pokémon που ήταν το κλασικό κάθε plot με διαφορετικό Pokémon και διαφορετική κατάληξη, βασικά ίδια κατάληξη με την ομάδα πύραυλων απεύθυν. Ναι, ήταν περίεργη φάση. Τότε είχαμε καρτούν και άνιμε μεταγλωτισμένα, τα οποία δεν ήταν για τα μπάζα και ήταν και σε αυθονία. Είχαμε πάρει αυτά που είχαν γίνει πολύ διάσημα με τη 4Kids. Η μεταγλώτιση δεν ήταν καν από το original Japanese version. Είχαν πάρει τις 4Kids και γι' αυτό υπήρχαν και πολλά λάθη μέσα με το τι γίνεται και ποιοι είναι οι χαρακτήρες. Ας πούμε, στο Shaman King ήταν ο θείος του Larry, ήταν ο Zeke. Αυτά δεν βγάζουν καμία λογική. Αν το ψάξεις δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος ο Χάου να λέγεται Zeke. Είναι τελείως random πράγμα. Δεν ξέρω καν γιατί τον λένε έτσι. Κανείς δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Ειδικά όταν το Χάο είναι πάρα πολύ κοντά στο Chaos ή Chaos. Ναι, αυτό δεν έχει καμία βάση. Anyhow, προσπαθούσαν λίγο να αμερικανίσουν τα άνιμέ μας. Ναι, να τα αμερικανίσουν. Ας πούμε, ο Λένι ήταν και καλά από το Ρεν που ακούγονταν Λεν και τον κάναν Λένι. Ναι, γενικότερα από την έρευνα που έχω κάνει με το 4Kids, ήταν μια εταιρεία η οποία αγόραζε πολλές σειρές σε πακέτα. Και ειδικά όταν αγοράζεις πολλές σειρές σε πακέτα, συνήθως οι Ιαπωνικοί σταθμοί ή τα Ιαπωνικά στούντιο σου προτείνουν επιπλέον σειρές. Και οι περισσότερες σειρές που είχαν πάρει ήταν σειρές οι οποίες δεν ξέρανε καν στο script τι γινότανε. Απλά βλέπανε τα πόστερ, βλέπανε το πόστερ, ήταν ενδιαφέρον, ήταν φιλικό προς τα παιδιά και το παίρνανε. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα, το οποίο είναι και επίσημο, το έχουν ανακοινώσει, ήταν το One Piece, όπου όταν αγοράσανε τη σειρά, ειδικά στα πρώτα επεισόδια, δεν είχαν ιδέα για το ποιο είναι το περιεχόμενο της σειράς. Δεν ξέρανε ότι υπήρχαν πειρατές, δεν ξέρανε ότι υπήρχαν τίποτα. Απλά ξέρανε ότι είναι μια περιπέτεια με χαρακτήρες με χρωματιστά χρώματα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, είχαν την τάση να βγάζουν την Ιαπωνία από τα Ιαπωνικά άνιμε. Λόγος δηλαδή που αυτές οι σειρές είναι τόσο διαφορετικές με το original είναι ότι προσπάθησαν να κάνουν σειρές που είναι για εφήβους να τις κάνουν για παιδιά. Εκεί στόχευαν. Σωστή παρατήρηση. Ειδικά αν κρίνουμε ότι πήραν σειρές όπως ας πούμε το Kinnikuma Nisei που ήταν ψιλοβάρβαρο, πάλι κωμικό αλλά ψιλοβάρβαρο wrestling και το μετατρέψανε μέσα στα αστεία με τις αστείες σε ατάκες. Μπορώ να πω ότι το Shaman King ή το Yu-Gi-Oh αντίστοιχα δεν είχαν τόσο κακή μεταχείριση, αλλά πάρα πολλές από τις σειρές τους την πατήσανε. Ας πούμε στο One Piece, αν θυμάσαι, γενικά και στο Shaman King, σε όλες τις σειρές που παίρνανε. Γενικά θέλω να σου δώσω μια ιδέα έτσι, σαν παιδάκι, να έχεις μια ιδέα της πλοκής. Δηλαδή στο Shaman King ήταν του Μπισάμαν, έτσι, ότι θέλει να γίνει ο βασιλιάς Αμάνος. Και στο One Piece είχαν κάνει ένα rap που λέγε, ας πούμε, τι κάνει το κάθε μέλος του κρου. Δηλαδή ήταν Sanji's Cooking, Chopper's Doctor, και είχε ένα τέτοιο line μέσα. Όσο και να κράξουμε τη 4Kids πάντως, χωρίς αυτό το πράγμα που κάνανε, εμείς σαν παιδιά δεν θα ξέραμε τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή όσο και να τους κράξεις ότι άλλαξαν πράγματα και τέτοια, είχαν αρχίσει μια γενιά από anime fans. Ήταν λίγο υπερβολική, αλλά ουσιαστικά όλη η νοσταλγία που υπάρχει για τα anime εκείνης της εποχής ήταν από αυτούς. Δηλαδή φέρανε anime σε κάποια μορφή στη χώρα μας. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές σειρές έγιναν hit. Αλλά ρε φίλε, μεταξύ μας, το Shaman King δεν ήταν τίποτα από αυτά. Δηλαδή δεν είχε κάποιο Monster Collection, αν εξαιρέσουμε τον Αμινταμάρου, δηλαδή να πάρεις το πνεύμα σου. Ήτανε pure μάχες και ήτανε Battle Shonen καθαρό, χωρίς να έχει κάποιο αντικείμενο. Ήτανε Jojo
πριν το Τζότζο. Στο ευρύ κοινό, το πρώτο άνιμε που είδαμε με τέτοιο κόνσεπτ ήταν το Shaman King. Και μου είχε αφήσει και πολύ καλές εντυπώσεις. Ναι, και μου άρεσε ο τρόπος που το παρουσίασε αυτό το κόνσεπτ, γιατί ναι μεν ήταν σαν τα stands, αλλά το είχε κάνει spirit ally, δηλαδή είχε ένα χαρακτήρα μαζί σου, όχι απλά μια δύναμη. Και εκεί ήταν η διαφορά, ότι ο Σαμάνος πρέπει να ενωθεί με το πνεύμα του και να κάνουν μια καλή συνεργασία. Όπως είδες στην αρχή κιόλας, αυτό ήταν ένα μεγάλο plot point, ότι και καλά ο Λένι δεν είχε καλή ένωση με το πνεύμα του, οπότε δεν μπορούσε να προχωρήσει σαν Σαμάνο. Και εντάξει, η ιστορία, για τα τυπικά να την πούμε, είναι πάρα πολύ απλή. Ένα παιδί εμφανίζεται σε μια πόλη και προσπαθεί να γίνει ο βασιλιάς των Σαμάνων και σιγά σιγά σε τυπικό Battle Shonen Fashion μαζεύει το κρού του, ετοιμάζονται για το mission, το κρού σιγά σιγά νερφάρεται και πηγαίνουμε προς το μεγάλο τουρνουά. Στην περίπτωσή μας το τουρνουά των Σαμάνων και με όλους μας τους χαρακτήρες να προσπαθούν να γίνουν Shaman King ο καθένας για το δικό του λόγο. Το κυριότερο όμως που θέλω να σχολιάσω είναι το manga. Το manga το έχεις δει ποτέ ή το έχεις διαβάσει? Ναι, έχω διαβάσει και αυτή τη στιγμή συλλέγω και το re-release που κάνουν για το λόγο του anime του 2021. Είναι πολύ καλή κίνηση αυτή που κάνουν, λες τα 3-in-1, σωστά? Τα 3-in-1, ναι, και σε αντίθεση με τα περισσότερα 3-in-1 έχουν καλύτερο χαρτί αυτά του Shaman King. Έχουν καλύτερης ποιότητας χαρτί, ναι, και τα εξώφυλλα ναι. Είναι μοντέρνα, με μοντέρνο art, είναι τα περισσότερα είναι redesigns των παλιών manga. Ναι, και συνήθως τα 3-in-1 κάνουν κάπου στα 14 με 15 ευρώ επειδή είναι ένα πολύ φθηνό χαρτί εφημερίδας που σκίζεται πολύ εύκολα. Αλλά στο Shaman King πήραν την απόφαση να κάνουν τώρα το κανονικό χαρτί που έχουν τα manga, τα κανονικά volumes. Mm. Και γι' αυτό είναι και τεράστιο σαν 3-in-1. Και ακριβό, είναι 20, στα 20 ευρώ. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο το Shaman King. Κυρίως διότι, εντάξει, προφανώς ένας μαγκάκα ενώ γράφει την ιστορία του, το σχέδιο του αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Αλλά του Hiroyuki Takei το σχέδιο όχι μόνο άλλαξε, σε κάποια σημεία μεταλλάχθηκε σε κάτι διαφορετικό. Ξεκίνησε δηλαδή από full κωμικό, άμα θυμάσαι, και πέρασε σε πολύ πιο σοβαρό στυλ. Δεν θα το έλεγα κωμικό, θα το έλεγα graffiti art. Και μου θυμίζει και λίγο το αρχικό art του One Piece, που ήταν και αυτό πολύ καρτούνι. Τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει επειδή ήταν στον ίδιο χώρο εργασίας στην αρχή, δηλαδή ήταν κάτω από τον Nobuhiro Watcher και όταν κάνανε το Rurouni Kenshin. Πολύ πιθανό. Αλλά είχαν ένα πολύ παρόμοιο στυλ. Πολύ πιθανό, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά όντως το Watsuki, το σχέδιο, ακόμα και τώρα που έβγαλε τη μοντέρνα του σειρά, εκείνο το Kenshin που κυκλοφορούσε, ήταν πάρα πολύ στρογγυλεμένο και πάρα πολύ σε αυτό το cartoon στυλ. Προφανώς ο Takei πήγε για πιο πολύ. Μου αρέσει ο χαρακτηρισμός που έδωσε σε αυτό το graffiti style. Και το θέμα είναι ότι τώρα, αν δεις, ας πούμε, το cover του πρώτου volume από τότε, που ήταν αυτό που σου λέω, full graffiti style, και δεις το καινούριο έχει πάει για ένα τελείως άνιμε στυλ. Το στυλ του άλλαξε τελείως. Πιο τεντωμένες γραμμές, λιγότερο. Ούτε στρογγυλεμένο, έχει πιο καλή λεπτομέρεια και μπορώ να πω ότι κάποια artworks του μου θυμίζουν για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, τον Καζούκι Τακαχάση, ειδικά στα καλύτερά του. Δεν μου αρέσει τόσο αυτή η εξέλιξη, δηλαδή θα προτιμούσα να είχε βελτιώσει απλά το αρχικό του στυλ από το να πάει σε κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί δεν μοιάζουν τόσο, έχει βάλει πολύ λεπτομέρεια και η αλήθεια είναι πως το καινούριο στούντιο αυτό το στυλ έχει κάνει adapt και σε πολλούς δεν άρεσε το νέο art style. Ναι, το πρώτο άνιμε ακολούθησε το αρχικό μάγκα με ένα πολύ κοντά, αλλά πιο κοντά στο στυλ που ζωγράφιζε τότε, όχι τόσο στην αρχή του μάγκα. Art style. Είναι πολύ σαν cartoon. Το καταλαβαίνω. Οι Αμερικάνοι μπορεί και γι' αυτό να το επέλεξαν. Και αυτό, ναι. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ που έχει. Μ' αρέσει και το κάθε μάγκα να διαφέρει, δηλαδή να έχει στο μυαλό σου Jojo, Shaman King, One Piece, να τα έχει ξεχωρίσει. Να μην έχουν την διαβάσει. Αλλά μια και έχει διαβάσει το μάγκα, αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι τα πρώτα κεφάλαια. Mm-hmm. Ξέρεις γιατί θέλω να τα σχολιάσω. Γιατί δεν τα έχει κανένα από τα δύο άνιμε. Θέλω να μιλήσω για τα πολύ πρώτα κεφάλαια. Με εξαίρεση της εισαγωγής που είναι ο γιο που βρίσκει τον Αμιδαμάρου και κάνουν την πρώτη. Έχουμε μία σειρά κεφαλαίων όπου είναι one shot με περιπέτειες του Μόρτη και του γιο, όπου δεν έχουν γίνει adapt ποτέ. Δηλαδή έχουμε σκηνή που ο γιο μπαίνει στο πνεύμα ενός μποξέρ, έχουμε διάφορες τέτοιες ιστορίες που ειλικρινά άμα δεν είχα διαβάσει το μάγκα δεν θα ξέρω καν ότι υπάρχουν. Θεωρώ ότι είναι και λογικό που δεν έχουν μπει στο άνιμε, γιατί είναι slice of life chapters και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα του ότι δεν ήξερε και πού να το πάει. Δηλαδή είχε αρχίσει το μάγκα, είχε εμφανίσει την ιδέα. Μπράβο. Δηλαδή του τι θα είναι ο γιο, είναι σαμάνος, είναι αυτό, έχει το πνεύμα.
Και μετά δεν ήξερε να το κάνει επεισοδιακό, να το κάνει ένα απλό του προχωράει, να το κάνει ένα tournament. Δεν ήξερε καν στην αρχή τίποτα από όλα αυτά. Σε αντίθεση με τον Όντα που τα ξέρει όλα και είχε προγραμματίσει εκεί που θα κάνει με τα Devil Fruits, με το Χάκι από το πρώτο, με τον Νίκα από το πρώτο τσάπτερ. Ναι, αυτό δεν τα ήξερε. Εντάξει, δεν ήταν θεός τον Όντα. Μεταξύ μας, εγώ μπορώ να πω ότι οι εντυπώσεις μου από το άνιμε το παλιό. Mm-hmm. Είναι θετικές. Αλλά γενικότερα καταλάβαμε ότι το άνιμε πήρε το δικό του ρυθμό με αποτέλεσμα να πάρουμε ένα What If Ending. Mm-hmm. Με τον γιο και τον Αμιδαμάρου να παίρνουν δύναμη από τους γύρω, να μεταμορφώνονται σε ένα τεράστιο πνεύμα, το πνεύμα της φωτιάς να ενώνεται με το μεγάλο πνεύμα, να έχουμε την κλασική epic μάχη που να τελειώνει με ένα χτύπημα φυσικά, γιατί έτσι είναι οι epic μάχες, και το Shaman King να κλείνει μια για πάντα. Αλλά μάτεψε τι δεν έκλεισε. Το manga. Ναι. Αλλά κοίτα, το τέλος του άνιμε δεν το θεωρώ και κακό. Δηλαδή είναι generic τέλος. Δηλαδή προφανώς είναι το generic τέλος. Παίρνω τη δύναμη, ξέρω, νικάω το Χάο που δεν ήταν καν τόσο στο χαρακτήρα του γιο. Αλλά το θεωρώ καλύτερο από αυτό που έγινε στην τελική με το manga. Το ending της πρώτης σειράς αφήνει υπονοούμενο ότι θα υπάρχει συνέχεια. Διότι στο τέλος δίνει τους χαρακτήρες να συνηγυρίζουν στις ζωές τους και να πέφτει και δεύτερο αστέρι. Άρα ξεκινάει καινούριο Shaman Tournament. Ναι, δείχνει ότι στην ουσία συνεχίζεται το Shaman Fight. Και τότε, όταν το βλέπω μικρός, ήμουν ενθουσιασμένος ότι και καλά και στο manga έχει γίνει έτσι. Ότι και καλά φεύγουμε από τον Χάο και πάμε στη συνέχεια του Shaman Fight. Ότι θα κυλήσει σαν κανονικό σόνε, να το πω έτσι. Ότι ήταν ο πρώτος βίλαν, πάμε σε επόμενο βίλαν. Πώς νιώθεις για το άνιμε, το παλιό? Είναι από τα αγαπημένα μου άνιμε, το έχω δει πάρα πολλές φορές. Κυρίως λόγω του Greek dub. Επειδή ναι, είναι νοσταλγικό και το θεωρώ και καλό dub. Δεν είναι τόσο κακό. Το κακό με αυτό το dub είναι ότι έχει μικρό cast. Όχι όλο, το μικρό cast έγινε μετά από ένα σημείο. Νιώθω ότι η στιγμή που το cast μπήκανε πάρα πολύ, πιστεύω ήταν στο σημείο που εμφανίστηκε πρώτη φορά ο Lyser. Ναι, στο 30 επεισόδιο που σου λέω, εκεί είναι που έγινε το shift. Δηλαδή όλοι οι χαρακτήρες άλλαξαν ηθοποιούς. Ήταν λίγο ξενέρο όταν το βλέπεις αυτό μικρός. Γίνανε όλοι ο Παργύρης Παυλίδης. Έγιναν όλοι, ας πούμε ο Φάουστ έγινε Αργύρης Παυλίδης. Στην αρχή δεν τον έκανε ο Αργύρης Παυλίδης. Και ο Ρίο έγινε ο Αργύρης Παυλίδης, δηλαδή δεν ξέρω γιατί τους πήρε μετά όλους ο Αργύρης Παυλίδης και στο τέλος γίνανε όλοι οι Αργύρης Παυλίδης. Ο Αργύρης Παυλίδης πήρε όλη τη σειρά. Το έγινε στο Shaman King. Έγινε ο Σαμάνος Πρίγκιπας. Βρήκε το Great Spirit. Έγινε ο Σαμάνος Πρίγκιπας και δεν το θυμάται κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Να είναι καλά ο Σέργιος. Τέλος πάντων, αλλά τα πρώτα επεισόδια της σειράς, δηλαδή μέχρι τη μέση, είναι πολύ καλά setup. Μ' αρέσει και ο γιο, μ' αρέσει και ο Μόρτι, είναι όλοι οι χαρακτήρες πολύ καλοί. Και γι' αυτό μου έχει μείνει και ειδικά τα πρώτα επεισόδια τα βλέπω συνέχεια. Είναι πολύ ωραία. Ναι, το μόνο παράπονο που είχαν οι περισσότεροι ήταν ότι το Shaman King, λόγω και εποχής που τα Shonen ήταν λίγο πιο ελεύθερα, είχε αρκετό αίμα, είχε αρκετή σεξουαλικότητα, είχε πιο πολύ βία. Εκεί τα κόψαν. Είχε ναρκωτικά, αργότερα είχε και καρτέλ μέσα. Και στο παλιό τα κόψανε όλα. Δεν κόπηκε τα ονόματα που ήταν και αυτά. Ας πούμε, το όνομα του Lyser Gate ήταν LSD. Έπρεπε να το κόψουμε. Εδώ τον καναζέ και τον άλλον. Τον Lyser Gate δεν τον κόψανε. Εντάξει, εδώ φίλε, βγάλανε όλη την προσωπικότητα του πρωταγωνιστή. Κρατήσανε το στυλάκι. Okay, πρέπει να το σχολιάσουμε. Section, αλλαγή section. Ας ξεκινήσουμε. Είναι ο Γιο Ασακούρα το Ultimate Mastery? Είναι το Ultimate Mastery. Πώς θα κατάφερε να φτιάξει ένα μάγκα που ο πρωταγωνιστής σου είναι απλά ένας μπαφιάρης? Είναι ωραίο shift πρωταγωνιστή, δηλαδή. Από το κλασικό, από τον κλασικό σόνε πρωταγωνιστή που είναι σε φάση δεν θα τα παρατήσω ποτέ, θα πετύχω το όνειρό μου όσο και να μην το έχω, εγώ θα συνεχίσω να προσπαθώ να κάνω training και θα το φτάσω κάποια στιγμή. Λατρεύω που ο γιο ούτε σε ένα σημείο στο μάγκα ποτέ δεν το γυρνάει σε σόνε πρωταγωνιστή. Ναι, ποτέ. Βέβαια με το γιο έχω και ένα παράπονο ότι ενώ είναι πολύ μικρός, τον έχει κάνει πολύ όριμο που δεν βγάζει και τόσο λογική. Δηλαδή, και όταν είναι πολύ παιδί, τον έχει κάνει να σκέφτεται σαν ενήλικος. Anyhow, και εγώ έχω πάρα πολύ καλή εντύπωση για το παλιό άνιμε και μπορώ να πω ότι ένα πράγμα δεν με ενδιέφερε ποτέ, να επανακυκλοφορήσει. Ήταν κάτι που ξέρεις ότι βλέπεις κάποιες σειρές παλιά που ήταν καλούλες και λες okay, περάσανε, ήρθανε, φύγανε, έβγαλε και ένα μάγκα με μια συνέχεια, θα διαβάσω το μάγκα και προχωρά. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα πάρει sequel και έπαθε ένα mini shock όταν το ανακάλυψα. Κοίτα, εγώ όταν ήμουν μικρός το έβλεπα συνέχεια και ήταν το αγαπημένο μου άνιμε για κάποια περίοδο. Ήθελα πάρα πολύ να δω τη συνέχεια και το τι γίνεται στο μάγκα. Τότε δεν διάβαζα και μάγκα γιατί ήμουν μικρός. Οπότε καταλαβαίνω κάποιος anime watcher, anime only, να θέλει πάρα πολύ να δει τι θα γίνει στη συνέχεια και να δει ένα νέο adaptation. Να πιστεύει ότι το μάγκα είναι όσο καλό όσο το anime το πρώτο και να θέλει να δει τι παίζει. Αλλά αν έχεις διαβάσει το μάγκα, θα ξέρεις πως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οπότε, σύν ότι είχαμε δει τότε παλιά και πολλά
άρθρα που λέγανε ότι του κάνανε πρόταση για νέο άνιμε, αλλά αυτός δεν δέχτηκε επειδή δεν ερχόταν το παλιό cast. Και τότε έλεγες, θα είχαμε τώρα ένα Shaman King, θα είχαμε δει τη συνέχεια κι αυτό. Και ήταν λίγο ξενέρα, ήθελες να το δεις. Οπότε μετά από τόσα χρόνια που είχες αυτή την ιδέα, αν ξαφνικά πεταχτεί μια βόμβα έτσι, ήρθε και το παλιό cast, ήρθε και καινούριο άνιμε, τότε θα χάρεις πάρα πολύ. Λογικό το βρίσκω δηλαδή, που είχα ενθουσιαστεί και εγώ και πολλοί άλλοι όταν είχε βγει το τρέιλερ. Το πρώτο τρέιλερ που έδειξε Full HD με ωραία χρώματα, που έδειξε τον Χάο με το πνεύμα της φωτιάς και ένα νέο Oversoul του γιο που δεν είχαμε δει ποτέ στο παλιό άνιμε. Ήταν τρέιλερ που δεν έπαιρνες καμία ιδέα για το τι θα δεις στη συνέχεια, γιατί είχαν πάρει απλά το μάγκα και κάναν κάποια μικρά animations, ξέρω εγώ, με το μάγκα αυτό, τίποτα άλλο. Αλλά ήταν πραγματικά πάρα πολύ hype, δηλαδή το σχέδιο ήταν μοντέρνο. Ναι. Τα χρώματα ήταν πανέμορφα, τα εφέ ήταν ωραία. Εκείνη εντάξει, ήταν απλά μια επίθεση, αλλά πάλι ήταν πάρα πολύ smooth, ήταν πάρα πολύ καλοφτιαγμένο. Και σκάει το άνιμε και εντάξει, σκηνοθεσία. Ακίνητος γκίκας. Κοίτα, αυτό που λένε πολλοί κιόλας είναι ότι έχει consistency στα art, το art, στα designs. Αλλά δεν έχει animation, δηλαδή απλά οι χαρακτήρες φαίνονται ίδιοι, που το art σου είπα ότι δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το καινούριο, οπότε εμένα αυτό δεν με συγκίνησε. Συν ότι καμία στιγμή μέσα στο anime δεν δείχνει όπως το παλιό, δεν έχει φτάσει ούτε λίγο το animation που είχε και δεν είχε καν καλό animation το παλιό. Κοίτα, δεν θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Εμένα το παλιό το έψαξα για σκοπό για ένα βίντεο που είχα ετοιμάσει, ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε και ωραία σχέδια, ήταν και μοντέρνα τα σχέδια. Το κακό του παλιού ήταν ίσως ότι δεν είχε το ωραίο ψηφιακό χρωματισμό που είχε το μοντέρνο, τις ωραίες φωτεινότητες. Και ατμοσφαιρικά το καινούριο προσπάθησε λίγο να παίξει παραπάνω. Αλλά έπαιζε, ξαναλέω, με διαφορετικά designs και πιο αναβαθμισμένα. Δεν με πειράζουν τα χρώματα, μια χαρά τα βρίσκω. Το καινούριο εντάξει είναι πιο καλά, όντως. Animation έχει καλό, σε κάποιες σκηνές έχει πολύ καλό animation, αλλά γενικά δεν είχε κάτι τρομερό και αυτό να πεις ότι ήταν αξιοσημείωτο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά το καινούριο όχι απλά δεν έχει καλό animation, έχει κακό animation. Δεν έχει animation βασικά. Είναι το άλλο άκρο. Μπορούμε να μιλήσουμε για το σοβαρότερο πρόβλημα της σειράς πλην της κίνησης. Όλα πάνε fast forward. Ναι, εδώ θα έρθουμε στο άλλο πράγμα. Ότι δεν είναι καλό να κάνεις μεταφορά του μάγκα ακριβώς το ίδιο πράγμα, να μην κάνεις καμία αλλαγή. Πρέπει σαν στούντιο να φτιάξεις ένα νέο προϊόν που θα διαφημίσει το μάγκα, που θα είναι και για το κοινό που βλέπει άνιμε. Όχι να κάνεις voiced μάγκα. Στο καινούριο adaptation είναι αυτό ακριβώς, είναι voiced μάγκα και είναι από πάνελ σε πάνελ, δηλαδή ένα προς ένα. Ενώ το παλιό είχε κάνει καλές κινήσεις, δηλαδή είχε προσπαθήσει να σε κάνει να δεθείς και με τους χαρακτήρες. Είχε βελτιώσει το μάγκα σε κάποια στοιχεία. Στην αρχή, αν θυμάσαι, ο Χώρο δεν ήταν από την αρχή φίλος με τον γιο και μετά πήγανε στη μάχη. Αυτό το παλιό το είχε κάνει πιο καλό, γιατί είχαν γίνει φίλοι και μετά είχε αυτό ότι πολεμούσαν δύο φίλοι στο τουρνουά. Ήταν πιο ωραίο έτσι να το βλέπεις. Το χτίζε καλύτερα γενικά. Έδινε χρόνο και είχε καλύτερη σχέση με τους χαρακτήρες. Ενώ το καινούριο απλά το πέρασε. Και ας μην ξεχνάμε ότι στο καινούριο ο Χώρο είναι απλά ένας αστείος χαρακτήρας που ο γιο τον νικάει. Ενώ στο παλιό Χώρο είναι φίλοι και λες, α, τον ξέρω σαν προσωπικότητα, κάνει χιούμορ και τέτοια. Στο μοντέρνο δεν έχεις λόγο. Βλέπεις ένα τύπο με μαυρισμένα μάτια, dark, με cool μαλλί να πολεμάει και λες, τι χαζός είναι αυτός. Ναι, και θέλω να σου πω ότι έτσι ήταν και στο μάγκα. Οπότε είναι καλό να αλλάζεις κάποια πράγματα από το μάγκα, γιατί το μάγκα, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι καθόλου τέλειο. Ειδικά όταν μαθαίνουμε ότι αυτά που αλλάξανε στο παλιό άνιμε ήταν το Takei. Ο ίδιος δηλαδή είπε στο Animation Studio, κάντε αλλαγές. Στην αρχή δούλευε κι αυτός. Ναι. Αλλά είχαν κάνει και άλλες αλλαγές που είναι καλύτερες. Ας πούμε, όταν πήραν, είχαν πάρει το βιβλίο του Ζέκε, το είχε πάρει η Άννα, και το είχε δώσει στο γιο για να πάρει το Power Up. Το παλιό είχε κάνει πολύ καλύτερη δουλειά σε αυτό το κομμάτι, γιατί στην ουσία άνοιξαν το βιβλίο και το κάναν experience, πήραν μια οπτική του Χάο και υπήρξε ένα interaction πολύ ενδιαφέρον. Και βγήκαν μετά από το βιβλίο και ένιωθες ότι πέρασαν ένα στάδιο και πήραν τα power-ups, ότι υπήρχε ένα training arc φάση εκεί μέσα και φύγαν με power-ups. Ενώ στο καινούριο είναι αυτό που είχε γίνει στο manga, που ήταν ότι πήραν το βιβλίο. Δηλαδή διαβάζουν το βιβλίο, κάνουν off-screen training. Έρχεται στο στάδιο, είμαι OP και νικάω τα πάντα. Αυτό. Πολύ κακό γράψιμο. Και εδώ θέλω να προχωρήσουμε στο χειρότερο πράγμα που έχει αυτή η σειρά.
το battle system. Ναι. Πώς γίνεται να έχει φτιάξει ένα battle system που έχει άπειρο potential, διότι αυτό που εξηγείται από την αρχή είναι ότι το μόνο πράγμα που περιορίζει έναν σαμάνο είναι η φαντασία του. Δηλαδή από τη στιγμή που βρεις το φύλακα πνεύμα σου, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Έχεις κάτι που είναι πολύ δημιουργικό. Έχεις τον end του Hunter x Hunter με πνεύματα. Ισχύει. Και δεν το χειρίστηκε καθόλου καλά αυτό. Αυτό που έκανε σε πολλά σημεία είναι να αρχίζει να παρουσιάζει concepts όπως τον Χάο και το πνεύμα του και ότι μπορούσε να του αλλάξει τα elements και μετά να μην τα ξαναπιάνει ποτέ. Το πρόβλημα είναι ότι το battle system δεν μπορούσε να το αναδείξει ιδιαίτερα. Δεν το είχε σκεφτεί πιθανότατα. Όχι ακριβώς. Θεωρώ ότι το εξέλιξε στην αρχή. Σου είπα ότι το είχε κάνει πολύ basic, αλλά ωραίο. Εμένα μου άρεσε η αρχή που έπρεπε να δένεσαι με το πνεύμα σου και σιγά σιγά έλεγε 100% ένωση, μετά το πάμε σε oversoul και μετά σιγά σιγά έχει να κάνει με τη συνεργασία που είσαι με το πνεύμα σου και έτσι νικάς περισσότερο ή το πόσο ελέγχεις το πνεύμα σου, επειδή είναι και σειρά που έχει να κάνει με την ψυχολογία, δηλαδή πόσο ήρεμος είσαι στη διάρκεια της μάχης όταν έχεις έναν εχθρό με υψηλή αυτοπεποίθηση. Θυμάσαι πόσο όμορφη ήταν η φάση όπου μετά τη μάχη, την πρώτη του μάχη με το χώρο-χώρο που είδαμε πόσο πολύ βελτιώθηκε ο γιο, πήγαμε στη μάχη με το Φάουστ και μάθαμε ότι ο γιο έκανε τα λάθη που έκανε ο Ρεν ή ο Λένι παλιά, ότι έχασε την ψυχραιμία του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελέγξει το φουριό. Ναι, ναι, ναι. Αυτά ήταν πράγματα που, τα οποία ήταν battle system, αλλά τα βγάζε πολύ φυσιολογικά. Αυτά τα πράγματα τα πέταξε στα σκουπίδια στη συνέχεια, στην ουσία. Αυτό θέλω να μπιλντάρω εδώ, ότι στην αρχή ας πούμε. Πάμε σε αυτό που λες με το Φάουστ. Ο Φάουστ τον είχε βρει τον γιο και προσπαθούσε να τον θυμώσει πριν τη μάχη, που ήταν καλό τάκτη. Και ο γιο έχασε το φουριόκου του. Και μετά ο γιο προσπάθησε να κάνει το ίδιο με τον Φάουστ, βλέποντας τη δικιά του αδυναμία. Γιατί του γιο ήταν ο Μόρτι, του Φάουστ ήταν η Ελίζα. Και ο Φάουστ πήγε και αυτός να χάσει το τέλος, αν θυμάσαι, λόγω αυτού. Ήταν ωραίο αυτό που άρχιζε εδώ ο Τακέι. Είχε δείξει ότι όταν. Όταν δεν είσαι ήρεμος και δεν έχεις την κατάλληλη ψυχολογία, ήταν ο χαρακτήρας του γιος στην ουσία αυτό. Δηλαδή, αν είσαι σόνο πρωτάγωνις, δεν είσαι για σαμάνος, αυτό θέλω να πω. Ο γιος είναι το απόλυτο ζεν. Είναι ο φουλ ήρεμος. Ναι, είναι το απόλυτο ζεν. Αυτό χρειάζεσαι για να είσαι σαμάνος. Αυτό σου δείχνει στην αρχή ο Τακέι. Και σου έδειχνε κιόλας ότι ο γιο είναι ο κατάλληλος για να γίνει. Στην ουσία σου στόφερνε ότι ο γιο είναι ο κατάλληλος να γίνει ο Shaman King. Και στον Builder κιόλας ότι πάει να τον κάνει Shaman King. Δεν περίμενες δηλαδή στο τέλος να κάνει αυτό που έκανε. Εκεί που το χάσε τελείως είναι όταν έφερε νούμερα στο Battle System. Σωστά. Το έκανε Dragon Ball. Mm-hmm. Και έκανε levels του Φουριόκου. Και όταν έκανε γιγάντια Oversouls που δεν μπορούσε να τα ζωγραφίσει. Να κάνουν ιδιαίτερα action scenes στις σελίδες, στα panels. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά panels με εντυπωσιακά oversouls. Και αυτό που είχε καταλήξει να κάνει ήταν τεράστια oversouls σε δισέλιδα και ολόκληρη σελίδα, μεγάλα panels γενικά. Και στην ουσία ένα blow. Άρχιζε η μάχη, ήταν μονόλογος. Ένα blow τελειώνει με το τεράστιο oversoul. Και αυτό έβλεπες και στο anime. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει και πολλή κίνηση στο συγκεκριμένο. Γιατί. Δεν έχτιζε μετά από ένα σημείο action scenes και δεν θα μπορούσε το animation team να κάνει και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, όταν το manga σου δείχνει ότι είναι ένα τεράστιο shocking panel και μία κίνηση, τι να κάνει το animation team αφού δεν έχτισε κάποια καλή σκηνή μάχης. Ειδικά όταν οι περισσότερες μάχες είχαν καθοριστεί πριν ξεκινήσουν. Δηλαδή, ήξερες ότι ο Χάο έχει κάποια εκατομμύρια φουριόκου. Αντίθετα, ο γιο έχει 5.000 προφανώς. Το να κάνεις jump από τα 5.000 στο εκατομμύριο είναι αδύνατο. Άλλο και αυτό. Εδώ ο Τακέι έκανε lock τον εαυτό του. Είναι δηλαδή το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας author. Πήγε και είπε ότι αυτός έχει ένα ακόμα τόσο million και έβαλε το γιο τόσο χαμηλά και είπε μετά κιόλας όταν πεθάνεις και γυρίσεις πίσω στη ζωή γίνεται power up. Αυτό γιατί να το κάνει. Αυτό τώρα ξέρεις τι σημαίνει, ότι την υπόλοιπη σειρά θα την περάσει ο γιο να πεθαίνει και να ξανάρχεται στη ζωή και όλο το team. Και guess what, αυτό γίνεται. Και όχι απλά αυτό γίνεται, μετά αυτό το χρησιμοποίησε για cheap τρόπο να προσεγγίσει τον αναγνώστη στο να συνεχίσει την ιστορία. Δηλαδή τελειώνει το chapter, πεθαίνει ένας χαρακτήρας, όχι για να δω τι θα γίνει, έχει πεθάνει όντως, να δω το επόμενο chapter. Κοίτα, εγώ νιώθω ότι τα νούμερα που ανέμενε από το Shaman Tournament δεν τα βρήκε. Γιατί συνήθως όταν ξεκινάει ένα manga, ένα tournament arc, περιμένεις ότι ο κόσμος θα ενθουσιαστεί. Ω, θα δούμε τους φίλους μας να πολεμάνε. Και οι μάχες ήταν υπερβολικά μονόπλευρες. Μπορώ να πω ότι ειδικά η πρώτη εμφάνιση του νέου Oversoul του γιο ήταν απογοητευτική. Το κάλεσε, το είδαμε στην οθόνη και έσβησε και άρχισε ο γιο να λέει «Α, με κούρασε».
Ναι, ειδικά αυτή η μάχη που λες με τους Norsemen ήταν απογοήτευση σκέτη. Ήταν μάχη που είχε αρχίσει με build-up. Είχαν έρθει οι Norsemen και ο Γιώ είχε πει: έχω αυτοπεποίθηση, θα σας νικήσω. Και αυτοί μετά είχαν κάνει demonstrate τη δύναμή τους. Που βλέπεις που ήταν νερό, μετά το κάνω πάγο, το σπάω. Και μετά όταν πήγαμε στο tournament, δεν κάνανε τίποτα με αυτή τη δύναμη. Γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα. Ο Τακί είχε κάνει τόσο OP τον Γιώ που. Δεν είδαμε τίποτα σε αυτή τη μάχη. Ήταν απλά είμαι δυνατός, τελείωσε. Ήταν μια λάθος απόπειρα για να φλεξάρει τον Γιώ. Να πει, ας πούμε, α, κοίτα πόσο μέτριος ήταν και πόσο δυνατότερος έγινε. Αλλά η φάση ήταν ότι εκεί έγινε και το μεγάλο transition μεταξύ manga που δεν είχε προχωρήσει αρκετά και του παλιού άνιμε. Στο παλιό άνιμε, δηλαδή, ο Γιώ, άμα θυμάσαι, πήγε για κάτι πολύ μικρότερο. Ο Γιώ θυσίασε το διπλό διάμεσο στο παλιό άνιμε για ένα μικρότερο ξύφος. Γιατί υπήρχε και μια εκπαίδευση που ήταν anime exclusive που ήταν ο πατέρας του Γιώ που του έλεγε βρείτε. Μέσα στην άμμο ένα κομμάτι ρύζι. Που ναι, μεν και αυτή η εκπαίδευση υπάρχει, αλλά όχι με τον Γιώ, αλλά με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν θυμάσαι, ο Μικιχίσα έρχεται στο Λένι και στους άλλους και τους κάνει ένα training. Ναι, training. Απλά αμπιουζάρει ένα μικρό παιδί, γιατί ο Λένι καταντάει με αίματα στο κεφάλι, χτυπημένο σε ένα τοίχο. Για να μάθει το. Πώς λεγότανε. Super Ryu Sensei. Αυτό η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσε να το δείξει η Forkit. Ναι. Και μπορούμε να πούμε ότι όλες αυτές τις τεχνικές που μαθαίναν οι χαρακτήρες απλά. Με τον ατρώνε ξύλο, δεν είχαν μπιλταριστεί. Είχαν μπιλταριστεί εν μέρη. Mm-hmm. Είχαν μπιλταριστεί γιατί αν θυμάσαι καλά-καλά, μετά την ήττα του Γιώ από τον Φάουστ, είχε πάει να εκπαιδευτεί που είχε μπει σε ένα μονοπάτι σκοτεινό που τον είχε πάει ο παππούς του. Mm-hmm. Εκεί μέσα του είχε πει ότι θα φτάσεις near death experiences και ότι με αυτόν τον τρόπο οι σαμάνοι γίνονται πιο δυνατοί. Του το είχε πει, από τις αρχές της σειράς υπήρχε αυτό το concept και μετά και με τη σιδηρά κυρία. Το γνωρίζαμε, ναι. Το near death concept, ότι έτσι παίρνεις power ups υπήρχε και με τη σιδηρά κυρία που ήταν μέσα. Ήταν συνέχεια σε ένα near death state για να παίρνει power ups. Και γενικά υπήρχε σαν theme. Απλά το θέμα είναι το transition που έγινε από το near death σε death και resurrection. Αυτό ήταν το θέμα μου. Τα υπόλοιπα είναι ψηλό και. Και οι insane πολλαπλασιασμοί. Θυμάμαι δηλαδή η πρώτη φορά που μάθαμε το death experience με τον Ren, ότι ο θάνατος αν επιστρέψει στη ζωή σου δίνει κάποιο power up. Θυμάμαι νομίζω ότι ο Ren ήταν από το χιλιάρικο και πήγε στα 50 χιλιάρικα. Και εκεί ήταν και το turning point της σειράς. Από εκεί η σειρά ήταν downhill. Εκεί καταστράφηκε. Ναι. Από εκεί και πέρα είχε γίνει το ένιωθες δηλαδή σαν φαν. Α, όταν έβλεπες όλοι οι χαρακτήρες να πεθαίνουν και μετά να ξαναέρχονται πίσω στη ζωή και να κάνει και όλα στο θάνατό τους δραματικό, δηλαδή σκέψου τον Τσόκολο που είχε κάνει το θάνατό του έτσι full dramatic και σε άλλους χαρακτήρες εκεί στην αρχή που πέθαιναν και μετά τους ξαναέφερνε πίσω. Εκεί ο αναγνώστης αρχίζει να λέει κάτσε ρε τι γίνεται, μας κοροϊδεύει αυτός, δηλαδή τι διαβάζω τώρα. Ναι, δηλαδή αν θεωρούμε ότι το Dragon Ball το κάνει αυτό, το Shaman King το έκανε ανασελίδα. Όλοι οι χαρακτήρες είχαν πεθάνει τουλάχιστον μια φορά. Το έκανε ανασελίδα και μετά από ένα σημείο είχε κλείσει, δεν είχε καν δράμα. Είχε φέρει τους Γκαντάρα, οι οποίοι ήταν ένα team που ευτυχώς δεν είχαμε δει στο παλιό. Γιατί αυτό το team ήταν απλά σε σκοτώνω για να πάρεις το power-up. Ήταν αυτό το νόημα της ζωής τους και της ύπαρξης. Οι κυριολεκτικοί farmers σε κάθε game. Σε σκοτώνω να πάρεις το power-up και σε φέρνω πίσω στη ζωή. Ήταν αυτό το πράγμα. Είχαμε ήδη τη σιδηρά κυρία που το έκανε ήδη αυτό. Απλά στην αρχή είχε ένα cost. Είχε ότι ο Γιώ έχασε το Shaman Fight. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που προφανώς ξέραμε ότι δεν θα ισχύσει γιατί είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά η σειρά δεν έκανε ούτε καν μια απόπειρα να δώσει στο Γιώ ή να τον αναγκάσει να κάνει κάτι για να το πάρει. Απλά ολοκληρώθηκε η φάση με τους X-Laws και αφού ολοκληρώθηκε, γυρνάει και κάνει ο Μάρκος στο Γιώ, κάνω τι γουστάρεις. Η αλήθεια είναι πως ήταν μέχρι εκεί, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή και αυτό το σημείο που παράτησε το Shaman Fight ήταν ωραίο. Και ο θάνατος του Ρεν μου άρεσε. Και ο θάνατος του Ρεν είχε ενδιαφέρον. Από εκεί και μετά το έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να κάνει κάτι να το σώσει το μάγκα του. Δηλαδή θεωρώ ότι ό,τι και να έκανε ήταν μονόδρομος ότι τελείωσε αυτό, ήταν το Shaman King. Ο μαγκάκα είχε δηλώσει ότι είχε προβλήματα να συνεχίσει την ιστορία του διότι οι ιστορίες που είχε στο μυαλό του δεν μπορούσαν να τις δεχτούν οι φαν. Δηλαδή αυτά που ήθελε να γράψει δεν τα επέτρεπαν οι φαν από άποψη ότι δεν διαβάζανε την ιστορία του. Εγώ το βρίσκω λίγο δικαιολογία. Νιώθω δηλαδή ότι δεν ήξερε τι να κάνει. Είχε μία σειρά, είχε κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι εντάξει, δεν είχαν και τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, οκ, απ' τη ξέρεις ότι ο Ρεν είναι ο ανταγωνιστής που γίνεται καλός, αλλά πάντα θα έχει τα χέρια σταυρωτά στυλ με τον Βεντζέτα. Είναι ο Βεντζέτα, ναι. Ξέρεις ότι ο Γιώ είναι ένας cool τύπος που θα τον συμπαθούν όλοι, αλλά θα του φωνάζει, ας πούμε, ο Ρεν, γιατί είναι cool τύπος.
Οι υπόλοιποι ήταν λίγο ασήμαντοι. Και την Τσίτσι, την Άννα δηλαδή. Ναι, με το αστείο ότι ήταν τσούντερε. Ήταν τσούντερε και, ήταν, και την είχε βάλει να συμμετέχει και αρκετά στο πλότ. Ήταν παρόν στις περισσότερες φάσεις. Δηλαδή η Άννα γι' αυτό αρέσει σε πολλούς σαν γυναικείος χαρακτήρας σε σόνεν. Γιατί πες ότι η Τσίτσι και άλλοι χαρακτήρες είναι τελείως εκτός του main plot. Άλλοι γυναικοί χαρακτήρες σε σόνεν. Ενώ τη συγκεκριμένη είπε ότι θα τη βάλει πολύ μέσα στα πράγματα. Πώς νιώθεις γι' αυτό, όπου η Άννα πρώτον ήταν μία από τις πρώτες του δουλειές και κατάφερε να τη χώσει τη νέα του δουλειά? Δείχνει δηλαδή ότι τη γούσταρε σαν design το χαρακτήρα. Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος. Δεν ήταν καν ο γιο η πρώτη του ιδέα, ήταν η Άννα. Ήθελε να την έχει συνέχεια μέσα στην ιστορία και να είναι και πολύ σημαντικός χαρακτήρας. Και μου αρέσει αυτό γιατί δεν υπήρχαν πολλοί γυναικοί δυναμικοί χαρακτήρες που να μπορούν να τα βάλουν κιόλας με. Το final boss. Με είναι εχθρούς του άνιμε. Και με τον final boss, δηλαδή δεν το βλέπεις αυτό σε σόνεν να το κάνει γυναικείος χαρακτήρας και πόσο μάλλον το love interest του main χαρακτήρα. Δεν το βλέπεις να το κάνει αυτό. Και ας μην ξεχνάμε κάτι, ότι όσο και αν γκρινιάζουν οι Shaman King fans, που να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν fans, ασχέτως αν είναι λίγοι, αλλά προφανώς δεν ντρέπονται να πούν τα προβλήματα της σειράς. Ένα πράγμα αγαπάνε όλοι. Το flashback της Άννα, που πιστεύω ότι είναι και ο μόνος λόγος που αξίζει να δεις αυτή τη σειρά. Το flashback της Άννα, ιδιαίτερη ιστορία, αλλά μου άρεσαν οι χαρακτήρες. Μου άρεσε το interaction. Μου άρεσε η κατακλίδα. Εντάξει, δεν μου άρεσαν κάποια λαθάκια όπως ότι ο γιο έμαθε το oversoul και μετά το ξέχασε. Ότι για παιδιά σούπερ ανήλικα συμπεριφέρονταν λες και αυτό έγινε πριν μισό χρόνο. Δηλαδή συμπεριφέρονταν πολύ προς τους σημερινούς τους χαρακτήρες. Αλλά γενικότερα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο flashback. Μου άρεσε η Άννα σε αυτό το flashback. Ο γιο ήταν απλά παρατηρητής κυρίως. Και η ιστορία με το Ματαμούνε, που μπορώ να πω ότι ο Ματαμούνε δεν πρόσφερε πολλά. Περίμενα δηλαδή ο ρόλος του στο τέλος να είναι πιο βαρύς, να είναι ίσως το άτομο που σκοτώνει το Χάο. Το είχε κάνει ήδη μια φορά, οπότε λογικό να μην γίνει κι άλλη φορά. Ή να είναι κάτι σαν το επόμενο oversoul του γιο. Το συγκεκριμένο flashback είναι κρίμα που δεν μπήκε στο παλιό άνιμε, γιατί θα μπορούσε να μπει. Αν δηλαδή υπήρχαν αυτά τα chapters τότε και θα μπορούσαν να τα βάλουν σαν flashback και χωρίς να παρουσιάσουν τους αριθμούς, το νέο battle system, όλες αυτές τις βλακίες, γιατί δεν είχαν κάτι τέτοιο μέσα. Οπότε θα κολούσαν στο παλιό άνιμε. Και θεωρώ ότι θα ήταν ένα πολύ ωραίο addition και θα ήταν και μεγάλο flashback στα δεδομένα του παλιού άνιμε και θα το έκανε πολύ καλύτερα. Αλλά και αυτό που πήραμε εδώ ήταν απλά μια μεταφορά του μάγκα και ήταν και ωραίο flashback. Δηλαδή εκεί θεωρώ ότι είναι το πικ της σειράς, εκεί φτάνει στην κορυφή του βουνού και μετά αρχίζει και πέφτει. Ήταν ωραίο ζευγάρι γενικά αυτοί οι δύο. Ναι, ναι, ήταν ωραίο. Και όλο τους το interaction στη σειρά, δηλαδή ότι ο γιο είναι chill, η Άννα είναι πιο σοβαρή και τον κρατάει, την φοβάται μένα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπονοείται ότι δεν την αγαπάει. Ναι, και ήταν ωραίο και ήταν και κάπως πρωτόγνωρο για σόνεν να δείχνει ακριβώς πώς τα φτιάξανε κιόλας. Να δείχνει σκηνές πολύ περίεργες για σόνεν, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά υπονοεί ότι μέσα στη διάρκεια του άνιμε κάναν και το παιδί τους. Ναι, ότι κάναν σαν ανήλικα σεξ, ναι. Είναι κάνον ότι το είχαν κάνει εκείνο το βράδυ, να το πω έτσι. Και εκεί κάναν το χάνα, εκεί το λένε, έτσι το λένε οι fans. Φαινόταν ότι ο Χιρογιούκι Τακέ είχε κάποιες πρωτότυπες ιδέες και κάποιες υπερβολικές. Και δυστυχώς, επειδή είναι τυπικός Ιάπωνας, είχε και μερικά θεματάκια με τις άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ακόμα δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχει ο Τσόκολοβ σε αυτή τη σειρά. Και κοίτα, συμφωνώ σε αυτό, αλλά από την άλλη, εμένα μου αρέσει που έχει representation για όλους μέσα αυτό το manga, δηλαδή έχει χαρακτήρες από όλα τα nations. Και είναι και ιδανικό, γιατί υποτίθεται ότι το Shaman Fight είναι παγκόσμιο, οπότε η καλύτερη ιδέα είναι να κάνεις represent όλες τις κουλτούρες και όλα τα nations, άλλο που δεν τις έκανε όσο καλά θα ήθελα να τις κάνει. Αν και είναι δύσκολο task, γιατί σκέψου ότι εκεί θα ήθελε research σε κάθε κουλτούρα που θέλει να βάλει μέσα στο manga. Δεν μπορώ να πω όμως ότι δεν ένιωσα την απίστευτη ταχύτητα. Δηλαδή, μετά από ένα σημείο, να ενημερώσουμε ότι προφανώς το μάγκα του Shaman King είχε μπει σε hiatus, μετάφραση, είχε κοπεί, ναι, γύρω στην ιστορία όπου οι πρωταγωνιστές πάνε στα plants να πολεμήσουν τους τελευταίους patch representatives πριν πάνε να πολεμήσουν το Χάο. Όπου εκεί είναι το zenith της ιστορίας. Εκεί έχει τους πρωταγωνιστές fully power-upped να πηγαίνουν να πολεμάνε τους αντίστοιχους που παλιά τους σαπόρταραν. Τους πατς, ναι. Και τους βλέπεις να νικάνε με τα ζόρια, να ψιλοχάνουν, πολλές μάχες να γίνονται ταυτόχρονα, να λες κάτσε, πότε ξεκουράζονται. Έχουμε συνέχεια ατάκες όπως ας διατηρήσουμε το φουριόκου μας και έχουμε και συνέχεια πάνελς όπου τους βλέπεις που σπαμάρουν επιθέσεις. Είναι λίγο περίεργο που δεν μπορείς να το κρατήσεις σε συνοχή αυτό. Ναι, αλλά το μεγαλύτερο θέμα αυτού του arc του τελευταίου
με τα plants. Ήταν ότι ο χώρο-χώρο ήταν η κοπέλα που αγαπούσε. Αυτό μου άρεσε σαν plot twist. Ο χώρο-χώρο είχε άλλο όνομα και στη συνέχεια αυτό το όνομα δεν ακούστηκε ποτέ, αλλά για κάποιο λόγο το άκουγε και τσαντιζότανε και στο τέλος υπονοείται ότι τα έφτιαξε με το πνεύμα του. Why? Δεν ήταν κακή ιστορία. Αλλά φαινόταν ότι ήταν άσπουλη, δεν την είχε σκεφτεί καθόλου πριν. Αρχικά και άλλος χαρακτήρας τα έχει με το πνεύμα του, ο Φάουστ. Ο Ντίο. Αλλά αυτός είναι λίγο περίεργος, οπότε ναι, δεν το μετράμε. Αλλά ο χώρο-χώρο έβγαζε λίγο λογική αυτό με το πνεύμα του. Γιατί αν θυμάσαι στη διάρκεια της σειράς, το πνεύμα του το ζήλευε πολύ όταν τον έβλεπε να θέλει κάποια άλλη ή ακόμα κι άλλο πνεύμα. Ας πούμε το πνεύμα του Λάιζερκ, που αν θυμάσαι σε κάποιο σημείο πρέπει να το είχε σχολιάσει ο χώρο-χώρο ότι είναι όμορφο ή κάτι τέτοιο. Και είχε ζηλέψει φουλ το πνεύμα του. Και τον είχε παρατήσει, ήταν το σημείο με την αρκούδα. Θυμάσαι που τον παράτησε. Οκ. Ναι, θυμάμαι. Ήταν εκεί που πρώτη φορά, ενώ στο παλιό άνιμε μπιλντάρανε ότι τον καινούριο εξοπλισμό, γιατί ο χώρο-χώρο είχε τη σανίδα του snowboard. Ναι, μετά πήρε εκείνο το καινούριο το φυλαχτό της αδερφής του, κάτι που του σκάλισε η αδερφή του. Στο μάγκα έγινε πολύ απότομα. Απλά πολέμησε εκεί την αρκούδα και το πήρε και άλλαξε και τα ρούχα του για κάποιο λόγο. Έβγαλε δηλαδή τα snowboard. Απλά θέλω να σου πω ότι εκεί, αν θυμάσαι, αυτό που είχε γίνει ήταν ότι τον είχε αφήσει το πνεύμα του και είχε τραυματιστεί. Και ο λόγος που τον είχε αφήσει ήταν επειδή ζήλευε. Οπότε βγάζει λογική να ήταν η κοπέλα του. Επειδή βλέπεις ότι γενικά σε όλο το άνιμι και στο παλιό άνιμι υπήρχε αυτό, ότι ζήλευε. Οπότε βλέπεις ότι πριν καν το γράψει αυτό το plot point που λες, την πορεία γενικά αφαιρόταν σαν να ήταν μία που τον ήθελε. Κάτι που με παρεξέρευε πάρα πολύ στο Σαμανική και ήθελα να το σχολιάσω στα power level είναι ότι σε κάποια φάση δοκίμασε ιδέες τις οποίες τις ντρόπανε πολύ απότομα. Μία από τις ιδέες που δοκίμασε ήταν, θυμάσαι ότι κατά τη διάρκεια της σειράς ο χώρο-χώρο είχε πάρα πολλά προβλήματα γιατί ήταν ο αδύναμος του πάρτι. Ασχέτως δηλαδή αν είχαν κάνει training, εξακολουθούσε να ήταν ο πιο αδύναμος. Είχε και πολλές σκηνές. Ναι, που ένιωθε αδύναμος. Και τον αναφέραν ως τον πιο αδύναμο του πάρτι. Mm-hmm. Και είχαμε την κλασική σκηνή με τους Νόρσμεν που πήρε τα πνεύματά τους και τα χρησιμοποίησε πιο στρατηγικά και απέδειξε ότι μπορούσε να πολεμήσει higher level χωρίς να έχεις μεγάλο φουριόκου νούμερο. Αυτό ήταν πολύ καλή ιδέα. Και εκεί ήταν καλή ιδέα, αν και αυτή η ιδέα έγινε μόνο εκεί και πουθενά αλλού. Ντροπαρίστηκε κατευθείαν. Αλλά εκεί είχε παρουσιάσει και ένα άλλο plot point. Είχε παρουσιάσει τον πατέρα του που είχε νικήσει, όχι επειδή είχε μεγάλο level φουριόκου, αλλά επειδή είχε legendary πνεύμα. Ναι, είχε πνεύμα που είχε μεγαλύτερο spiritual power. Ότι και καλά τα πνεύματα σου δανείζουν φουριόκου. Δεν το είχε εμφανίσει ακριβώς έτσι. Γιατί από την άλλη σου λέει ότι αν έχεις πνεύμα που είναι πολύ δυνατό, απαιτεί να έχεις μεγάλο level φουριόκου. Ένα plot point που σχολιάσατε στην αρχή και ποτέ δεν το αναλύσανε είναι ότι ο Αμινταμάρου ήταν θεωρητικά κάτι legendary. Γιατί ήταν ένα swordsman που είχε μέσος μέσα του. Ή είχε αγάπη και για το φίλο του, καταλαβαίνεις. Μετά από ένα σημείο βέβαια, και αυτό πάει στα σκουπίδια λίγο, γιατί μετά σου λένε ότι τα πιο legendary πνεύματα είναι τα Kami Class. Τι είναι τα Kami Class? Γιατί νιώθω ότι έβλεπα τη σειρά και σε ένα επεισόδιο απλά πετάχτηκε η ορολογία Kami Class Spirit. Kami Class είναι αυτό που λέει και η λέξη. Kami δηλαδή θεός, θεϊκά spirit. Ναι, αλλά μέχρι τότε δεν μας είχαν βάλει classes, levels στα πνεύματα. Ξαφνικά εμφανίσανε το θεϊκό πνεύμα. Δεν έκανε κάτι με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μας έδειχνε την Iron Maiden που είχε κάνει εκεί το introduction. Ότι βλέπεις, κοίτα τη δύναμη ενός θεϊκού πνεύματος, τι μπορεί να κάνει, είναι πολύ OP. Αλλά από την άλλη, έκανε τον introduction, έδειξε ελάχιστα στη συνέχεια τα Kami Class και δεν έδειξε ιδιαίτερα τι γίνεται. Απλά σου είπε ότι αυτοί που τα έχουν μεγάλο level φουριόκου, γιατί είναι πολύ δυνατά πνεύματα. Οπότε πρέπει να έχεις μεγάλο level φουριόκου για να μπορείς να τα ελέγξεις κιόλας. Και ας μην ξεχνάμε το σημαντικότερο. Όποια τεχνική μάθαινε κάποιος χαρακτήρας, ας πούμε, ο Ρεν έμαθε το Superior Sensei, μετά ακούγαμε ατάκες ότι ήδη το είχε μάθει και ο γιο και οι υπόλοιποι. Ή θυμάσαι ότι στο τέλος της σειράς αναφέρεται ότι ο γιο έχει φουριόκου canceling ability. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Αν και δεν του ήταν χρήσιμο παντού αυτό όπως είχες δει. Ναι, απλά ήταν abilities που τα χρησιμοποιούσε για μία μάχη ή τα ανέφερε και μετά τα ντρόπαρε. Και αυτό ήταν ability που χρησιμοποιούσε βασικά για μία μάχη και μετά το έκανε drop. Και το θέμα είναι ότι έκανε ένα μεγάλο introduction. Μετά υπήρχε ένα τεράστιο κενό και μια πολύ μικρή μάχη που δείχνε ότι α, ναι, ο χαρακτήρας έχει και αυτό το ability ακόμα. Και δεν το έβλεπες ξανά. Δηλαδή είναι ένα σόνεν που δεν ήξερε πώς να το γράψει. Και δεν ήξερε πώς να το γράψει και έκανε power-up, δεν τα χρησιμοποιούσε πολύ αυτά τα power-up, πήγαινε σε επόμενα και ούτε αυτά τα χρησιμοποιούσε πολύ και μετά έφτασε σε ένα τέλος που είπε fuck it, δεν θα κάνουμε καν μάχη, δηλαδή μπιλντάραμε τους χαρακτήρες μας
να γίνουν δυνατοί να νικήσουν το Χάο σε όλη τη μέση του μάγκα και μετά. Και μετά είπαμε άστο, το πετάω. Δεν θα νικήσουν το Χάο, θα γίνει άσπρο. Άρα έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Ναι. Να σχολιάσουμε το ending. Το ending, ναι. Ποιος ήταν ο στόχος του γιο στην αρχή της σειράς όταν είδε το Χάο? Ο στόχος του γιο ήταν να τον νικήσει, γιατί ήθελε να γίνει ο Σαμάνος πρίγκιπας, οπότε... Πρίγκιπας, sorry, βασιλιάς. Μου έχει κολλήσει. Για ποιο λόγο ο στόχος του άλλαξε να κάνουμε το Χάο καλό Σάμαν Κίνγκ? Αυτό θέλω να σου πω, ότι στην αρχή ο στόχος ήταν ότι θα γινόταν Σάμαν Κίνγκ. Και το έλεγε και ο γιο, θέλω να γίνω Σάμαν Κίνγκ. Και ξέρεις ότι για να γίνει Σάμαν Κίνγκ πρέπει να νικήσει και το Χάο. Και επίσης μπιλντάρανε ότι ο γιο είχε κάποιο σχέδιο για να φτάσει το power level του Χάο κάποια στιγμή. Και αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν υπήρχε κάποιο feeling ότι ο γιο δεν θα κάνει κάτι στον Χάο ή δεν θα τον πολεμήσει ή κάτι τέτοιο. Υπήρχε ότι ο γιο θέλει να γίνει δυνατός και να τον νικήσει. Άρα τώρα το άλλαξε ξεκάθαρα απλά επειδή δεν είχε ιδέες, δεν ήξερε πώς θα το τελειώσει, δεν ήξερε πώς να νικήσει έναν τόσο OP villain. Είχε φέρει τον εαυτό του σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να γράψει κάτι που θα είναι καλό. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό που πήραμε είναι το καλύτερο που μπορούσε να γράψει στη φάση που φέρε το μάγκα του. Δυστυχώς. Πρώτο τελευταίο επεισόδιο ακούστηκε η ατάκα, ο Χάο να λέει στο γιο, έχει τις δυνάμεις του Σάμαν Κίνγκ. Που εμένα αυτή η σκηνή λίγο με ανατείναξε. Λέω κάτσε. Κατάλαβα, λέω, τι παίζει με τη σειρά. Όλη η πλοκή είναι ότι ο γιο ήταν ήδη Σάμαν Κίνγκ. Ξέρεις γιατί ήταν ήδη? Από τη στιγμή που γεννήθηκε μαζί με τον Χάο, αν ο Χάο γινόταν Σάμαν Κίνγκ, ο γιο by default θα παίρνε και αυτό στη δύναμη. Και λέω, okay, άρα μπιλντάρει Final Battle, ότι και καλά θα πολεμήσουμε και ο γιο θα μπορεί να νικήσει. Διότι έχει τη δύναμη του Σάμαν Κίνγκ, αλλά έχει και τη δική του. Κοίτα, αυτό, αν το καλοσκεφτείς, υπήρχε από την αρχή. Γιατί ο Χάο είχε πει ότι ο γιο είναι ένα μέρος του και θέλει να τον φάει με το Fire Spirit για να τον πάρει πίσω και να γίνει ένα hole. Οπότε, αν θυμάσαι, ο Χάο ήθελε ο γιο να γίνει πολύ δυνατός στο Σάμαν Fight και δεν ήθελε να τον σκοτώσει, γιατί ήθελε να φτάσει το πικ του και να τον φάει τότε. Και η σιδηρά κυρία δεν τον ήθελε τον γιο για αυτό το λόγο. Ότι είναι σαν το Χάο, ότι είναι και αυτός Χάο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν ένα plot twist στο manga και στο anime το παλιό. Υπήρχε και στα δύο, αλλά εδώ το χαλάσανε. Γιατί αν θυμάσαι, το anime άρχισε με το να δείχνει ότι είναι twin brothers. Και δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό. Αυτό ήταν ένα πράγμα που έμπαινε πολύ πιο μετά. Και έμπαινε αφού είχες δει τον Χάο και έλεγες, κάτσε, αυτή είναι πολύ παρόμοιη. Τι παίζει εδώ? Και ήταν ωραίο να το φέρνεις και αυτό μέσα. Το καινούριο anime το έκανε και αυτό χάλια. Είναι ουσιαστικά η πλοκή που έκανε το JoJo Part 3. Ότι βγαίνει στο τέλος ότι ο Τζόταρο και ο Ντίο έχουν το ίδιο stun και μπορούν να πολεμήσουν, αλλά νικάει ο Τζόταρο γιατί είναι πιο δυνατός. Και θα βγαίνει στο τέλος ότι από την αρχή ο γιο είχε potential να φτάσει το Χάο και επειδή το ήξερε, γι' αυτό ήταν πάντα ψύχρεμος. Δηλαδή να βγαίνει κάποια τάκα στο τέλος που να έλεγε, πάντα ένιωθω ότι η δύναμή μου αυξάνεται, επειδή αυξάνεται και η δική σου. Θα μπορούσε, ναι. Δεν κάναν τίποτα. Δηλαδή τον μπιλντάρανε μέχρι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο και στο τελευταίο επεισόδιο απλά είχε πού τα βάζει τα πνεύματα της γης. Θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι πολύ καλύτερο. Πού τα βάζεις αυτά? Ποιο το νόημα να παρουσιάσεις τα πνεύματα της φύσης? Τα μπίλταρε καιρό ότι υπάρχουν και ότι οι Γκαντάρα θέλουν να τους τα δώσουν και ότι είναι άλλο που κάνανε και εκεί. Τους κάνανε οι Chosen Ones Warriors που πήραν τα πνεύματα. Όλο το team του γιο ήταν οι Chosen Ones. Τι περίεργο ending ήταν αυτό. Ήταν κυριολεκτικά ένα ending του. Εντάξει, θα έκανε τον Ναρούτο να ντρέπεται. Δηλαδή, δεν έχω δει χειρότερο τόκνο τζούτσου στη ζωή μου. Κυριολεκτικά εμφανίζονται όλοι οι χαρακτήρες που έχουν κάνει έστω και ενός κλάσματος δευτερολέπτου εμφάνιση σειρά. Εμφανίζονται και χαρακτήρες που δεν είχαν καθόλου screen time, ωστόσο. Εμφανίζονται όλοι οι άντρες του Χάο που για κάποιο λόγο τώρα είναι καλοί. Δηλαδή πριν του Λέγκο και εκείνου του τετράγωνου Ούσο που ήταν από την Αίγυπτο, οι υπόλοιποι δεν είχαν λόγο να χαμογελάνε και να είναι καλοί. Επίσης, μπιλντάρεται ότι οι άντρες του Χάο πιστεύουν πολύ σε αυτόν γιατί σχετίζεται νομίζω με τα όνειρά τους. Μόνο και μόνο στο τέλος να δεις ότι ο Χάο τους έσφαζε για την πλάκα και δεν είχαμε κανένα development με αυτούς. Δεν είχε χτίσει και το συγκεκριμένο τέλος, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι ήταν κάτι που σκέφτηκε. Του κάναν cancel το manga και μετά απλά είχε κάτσει και έλεγε τι να φτιάξω τώρα και προσπαθούσε να το κλείσει. Έχουμε τους πρωταγωνιστές που ήταν υποτίθεται νεκροί μέσα στον κόσμο του Shaman King, του Great Spirit. Mm-hmm. Να επιστρέφουν πίσω, να παίρνουν υποτίθεται παντοδύναμα πνεύματα, να χτυπάνε τον Χάο που δεν παθαίνει τίποτα και μεταμορφώνεται στο Great Spirit, που είναι ένα πιθανότατα τα χειρότερα designs που έχω δει, είναι κυριολεκτικά ρομπότ. Ναι, ήταν μέκα,
Απλά το τι ζωγράφιζε πήγαινε με το τι, θεωρώ εγώ ότι πήγαινε με το τι τον απασχολούσε στην καθημερινότητά του. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι τον ένοιαζε τι θα πουν οι readers ή γενικά δεν νομίζω ότι είχε δείξει σεβασμό στο κοινό του. Γιατί σε κάποια φάση τον ενδιέφεραν τα αμάξια, άρχισε να ζωγραφίζει αμάξια. Μπορεί δηλαδή να έχει ενδιαφέρον με τα μέκα, γιατί αυτός, αν τον δεις, έχει και μια τεράστια συλλογή από πράγματα. Σε κάποια φάση θα είχε λογικά ενδιαφέρον στα μέκα, θα άρχισε να ζωγραφίζει μέκα. Μετά αμάξια, αμάξια. Ένα πράγμα ζωγράφιζε από την αρχή ως το τέλος. Μπαφόκλαδα. Ισχύει. Ναι, προχωρούσε με το τι τον, σε τι τον ενδιέφερε να εξασκηθεί να ζωγραφίζει. Αυτό ήταν το θέμα του. Μπράβο, αυτό είναι καλή διαπίστωση. Ναι, χρησιμοποιούσε το μάγκα του για να εξασκηθεί στο να ζωγραφίζει αμάξια, μέκα ή ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι και δεν τον ενδιέφερε το πώς θα επηρεάσει την ιστορία του αυτό το πράγμα που κάνει. Είναι πολύ λυπητερό, διότι το ending δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή ξεκινάει μια epic μάχη και ξαφνικά σκάει ο Μόρτις που είχαμε να τον δούμε 50 chapters να κάνει κάτι. Τον βλέπαμε σε κάτι. Το πιο ενδιαφέρον που έκανε ο Μόρτις ήταν ότι κοιμήθηκε και φαντάστηκε το χάο κοπέλα. Ήταν τόσο μη συγκεντρωμένη ιστορία που το opening δεν είχε να βάλει κάτι από το manga. Έτσι έβαλε τη random σκηνή με την Princess Hao. Ναι, και όταν θεωρώ ότι κάποιος που θα δει αυτό το opening out of context θα πει ποια είναι αυτή η νέα χαρακτήρα. Θα πει, α, είναι η αδερφή του Hao, είναι ένα μικρό arc που γίνεται κάτι. Όχι, είναι 10 δευτερόλεπτα που ο Μόρτις την ονειρεύεται και λέει φαντάστηκα ότι ο Hao ήταν πριγκίπισσα. Ήταν ένα αστείο που δεν είναι αστείο και επίσης δεν είχε τόσο βάρος για να το βάλουν στο opening ή να το κάνει τόσο μεγάλο θέμα. Καλά, στο opening βάλανε τα πνεύματα, που τα πνεύματα τα μεγάλα εμφανίστηκαν σε μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, σου λέω ότι ο λόγος που δεν βλέπεις πολλά shots γενικά με τα μεγάλα oversouls και μεγάλα spirits και τέτοια είναι επειδή ήταν τόσο τεράστια και τόσο detailed που δεν μπορούσε να τα ζωγραφίζει συνέχεια. Οπότε τα δείχνει, είχαν πολύ λίγο screen time στο manga. Το τρένο να ανοίγει και να έχει μέσα όλους τους χαρακτήρες σειρά, ακόμα και άτομα τα οποία ο Μόρτις δεν έχει συναντήσει ποτέ. Και εμείς δεν έχουμε συναντήσει ποτέ. Ακούγεται η random ατάκα, είναι δικιά σου δουλειά, Ματαμούνε. Okay. Έχουμε κάποιους χαρακτήρες του Σεξ Λό να επιστρέφουν και να επιτίθονται στο Χάο, ενώ οι υπόλοιποι απλά τον κοιτάγανε. Ναι. Που η επίθεση δεν του κάνει τίποτα. Okay. Και στη συνέχεια έχει τη μεγάλη αποκάλυψη ότι εμφανίζεται η μάνα του Χάο. Η μάνα. Στην ουσία, σε αυτό το σημείο, όλοι κάναν τόλκινο τζούτσου μέχρι που ήρθε η μάνα του που είχε το καλύτερο τόλκινο τζούτσου. Που ήταν η σφαλιάρα. Και βγαίνει ότι είναι μια alternative έκδοση τη Άννα. Τι στο μπούτσο κάπνισε όταν τα έγραφε αυτά. Γενικά όλο το μάγκα είναι έτσι. Όλο το μάγκα είναι ο Τακέι κάπνισε κάτι και σκέφτηκε όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Δηλαδή, και η συμβουλή που έχεις δώσει στους φαν σου ότι αν καπνίσουν κάτι μπορεί να απολαύσουν περισσότερο το Shaman King είναι πολύ καλή. Μπορεί όντως. Αυτό ισχύει. Μπορεί όντως και θα βλέπουν περισσότερη κίνηση και μπορεί να υπάρξει βάθος σε κάποια σενάρια και κάποια designs. Δεν ξέρω. Μπορεί να δεις κάτι καλύτερο. Μπορεί να λέει περισσότερη κίνηση. Εσύ το έχεις πει αυτό, ότι και καλά θα καπνίσουν και θα βλέπουν animation. Τι είχα καπνίσει όταν το έλεγα αυτό. Γίνεται όλο αυτό και λες εσύ τώρα θα γίνει ένα μεγάλο reveal. Πέφτει να χάσει το κάκι. Ναι. Του κάνει το κλασικό που τον πιάνει από το κεφάλι. Το creepy πιάσιμο κεφαλιού λες και είναι 5 χρονών. Και μετά σαν waifuδι ως Χάο λέει εντάξει, δεν ήταν ότι ήθελα να σας σκοτώσω μπάκα. Και εγώ είμαι εκεί και λέω πότε θα σπάσει το γεντζούτσου. Και θα είναι απλά ένα γεντζούτσου αυτό του Χάο που θα είναι ένα. Πώς ήταν στο Ναρούτο που έγινε ένα alternative universe που όλα γίνανε καλά όταν ήταν κάτω από το γεντζούτσου του Μάνταρα. Ναι. Πριν όταν γίνει κάτι αυτό, θα σπάσει το γεντζούτσου και θα δίνει από Χάο και θα του σκοτώσει. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως με αυτόν τον τρόπο και ειδικά στο καινούριο άνιμε που ήταν και πολύ Rust. Παρουσίασαν τον Χάο σαν πολύ generic villain, ότι ζούσε ότι τόσα χρόνια υπήρχε και ήταν generic, θέλω να σκοτώσω τους πάντες, να μην ζήσουν μόνο οι σαμάνοι. Δεν το είχε αναπτύξει καν αυτό, που στο παλιό το είχε κάνει κάπως το άνιμε. Και μετά σου πετάει... Αυτό με τη μάνα του, νομίζω το είχε αναφέρει ότι τη σκοτώσανε άνθρωποι. Αυτό το είχε αναφέρει και είχε αναφέρει ότι ήταν και καλά από τους λόγους που είναι έτσι. Στο παλιό δεν το εξήγησε νομίζω ποτέ για ποιο λόγο ήταν κακό ο Χάο. Απλά το άφηνε για υπονοούμενο ότι μισεί την ανθρωπότητα. Στο παλιό δεν το είχε αφήσει ακριβώς σαν υπονοούμενο. Είχαν μπει στο βιβλίο το Ultra Century Akechu και μέσα σε αυτό το βιβλίο είχαν φτιάξει ένα original πράγμα εκεί το στούντιο. Ότι και καλά ο Χάο, ότι μέσα διαβάζοντας το βιβλίο βλέπεις τη φιλοσοφία ζωής του και ότι δεν θέλει τους υπόλοιπους
τους ανθρώπους επειδή δεν σέβονται τη φύση, σε αντίθεση με τους σαμάνους που έχουν ένα διαφορετικό σκεπτικό. Μπράβο! Το είχα ξεχάσει αυτό, είσαι σωστός. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό ήταν πολύ καλύτερο από την πραγματικότητα που είδαμε σε αυτό το anime adaptation. Ναι, θα μπορούσε να δώσουν μια light έκδοση όπου ο λόγος που ο Ζέκης συγχαίρει την ανθρωπότητα είναι γιατί η ανθρωπότητα καταστρέφει τον πλανήτη. Αυτή στην ουσία ήταν η πλοκή του παλιού. Η διαφορά είναι ότι στο καινούριο, επειδή το κάνει και Rust και δείχνει τα πάντα πολύ τσαπατσούλικα, δεν σου δίνει κάποιον. Δεν δίνει καν βάση στον λόγο που είναι έτσι. Στον έχει σαν ένα full generic villain και στο τέλος με αυτό που κάνει είναι σαν και καλά κάποιος ποτέ δεν τον είχε συζητήσει και ξαφνικά τώρα με αυτό το μικρό σκηνικό βρήκε τα λογικά του, που είναι πολύ ηλίθιο κατά τη γνώμη μου. Ναι, ειδικά άμα σκεφτείς ότι ο Χάο κατά τη διάρκεια όλης της σειράς φαίνεται τόσο οργανωμένος, τόσο ναι. Όλα τα έχω κόψει, τα έχω ράψει, ξέρω πότε θα απορροφήσω το γιο, ξέρω πώς θα προχωρήσει το τουρνουά. Φαίνεται συνεχώς ότι είναι 100 βήματα μπροστά από τους υπόλοιπους. Και ξαφνικά χάνει από ένα απλό τόκνο τζούτσου, το οποίο δεν το προκάλεσε καν ο πρωταγωνιστής. Εγώ περίμενα ότι στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο θα παιχτεί ένα παράδοξο με τον γιο να σπάει όλη τη φιλοσοφία του Χάο και να πολεμάνε, να τον νικάει και έτσι τελικά μετά από όλη αυτή την κατάσταση να καταλαβαίνει ότι ήταν λάθος. Ίσως μετά εμφανιζόταν η μάνα του και τον ηρεμούσε ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν περίμενα απλά αυτό. Δηλαδή, του ρίχνουμε 5 επιθέσεις, έρχονται οι φίλοι μας, έρχεται η μάνα του, του ρίχνουμε χαστούκι, γίνεται γουαϊφούδι. Η αλήθεια είναι ότι ότι έτσι χάνει και λίγο το νόημά του ο γιο, σαν μέλος της σειράς και σαν πρωταγωνιστής ειδικά της σειράς. Τι πρόσφερε ο γιο στο ending της σειράς? Όντως, στο να γίνει αυτό που έγινε, αυτός που πρόσφερε περισσότερο ήταν η μάνα του Χάου. Εμένα μου αρέσει πολύ το σκεπτικό του γιο, γιατί είναι, αλλά δεν το έχει αναπτύξει και αυτό πολύ καλά. Είναι παρόμοιο με το σκεπτικό του Thorfinn στο Villain Saga, που στην ουσία δεν θέλει να πεθάνει κανείς, θέλει όλοι να ζήσουν ειρηνικά και αν κάποιος τους απειλήσει να τρέξουν από αυτό το πρόβλημα και να προσπαθήσουν να βρουν κάποια λύση. Mm-hmm. Είναι αυτό το σκεπτικό του γιο. Από την άλλη, η Exlos ήταν ότι θέλουν να βγάλουν από τη μέση αυτούς που προκαλούν το πρόβλημα από στην κοινωνία, που είναι αυτό που κάνουν και οι νόμοι στην ουσία και γι' αυτό λέγονται Exlos. Που είναι κατά τη γνώμη μου όντως και αυτός ένας λάθος τρόπος, αλλά εκεί είναι ότι διώχνεις τους λίγους για να ζήσουν οι πολλοί. Με παρεξένεψε πολύ η φάση με τους Exlos, καθαρχήν διότι δεν υπήρχε ούτε ένα δευτερόλεπτο που να δοκιμάσει ο γιο να πάει μαζί τους και εκεί να δει ότι ίσως είναι λίγο πιο βίαιοι, λίγο πιο διεφθαρμένοι. Δεν υπήρχε αυτό που λες, γιατί ο γιο ήταν ήδη established σαν χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι πως ο γιο δεν έχει τρομερό development στη σειρά, γιατί είναι ήδη όριμος. Ναι. Κανονικά σε Shonen θα είχε γίνει αυτό που λες. Θα πήγαινε, θα έβλεπε κάτι και θα είχε κάποια συνειδητοποίηση και θα υπήρχε εξέλιξη. Ο γιο όμως ήταν από την αρχή matured χαρακτήρας, αλλά ναι, ο γιο μπορούσε να διακρίνει στην ουσία ότι η Exlos είναι το ίδιο με τον Χάο, γιατί και οι δύο σκοτώνουν κάποια άτομα. Απλά ο ένας το κάνει περισσότερο και ο άλλος λιγότερο. Και οι δύο σκοτώνουν κάποια άτομα για να έχουν ένα τέλειο κόσμο. Ναι. Άρα στην ουσία κάνουν το ίδιο πράγμα. Που αυτά ήταν ωραία themes που έπαιζε στην αρχή, αλλά σου λέω μετά με αυτά που γίνανε, όλα αυτά χάθηκαν τελείως. Δηλαδή δεν τα οδήγησε κάπου ακριβώς όλες αυτές τις ιδέες. Άρα κατά τη γνώμη σου, εγώ το λέω κατηγορηματικά ότι ήταν άσπουλ το ending. Ήταν απλά ένα ending να δέσουμε μια σειρά η οποία δεν ξέραμε πώς να τη δέσουμε. Εσύ τι λες? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούσαν να νικήσουν με κάποιον τρόπο τον Χάο. Ενώ δεν μπορούσε να το κάνει και ενδιαφέρον να φανεί. Και από την άλλη δεν είχε χτίσει και κάποιον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν καλός. Δεν το είχε κάνει. Δηλαδή στα προηγούμενα chapters δεν υπήρχε καθόλου η αίσθηση ότι ο Χάο υπήρχε κάποιο ελάχιστο το υπονοούμενο ότι είχε κάποιο καλό μέσα του, αλλά κυρίως δεν το είχαν αναπτύξει αυτό, δεν είχαν δείξει πολλά πράγματα, ειδικά στο anime δεν έδειξαν flashbacks, δεν έδειξαν τίποτα για να σου πούνε ότι αυτός είναι ένας καλός χαρακτήρας, δες εδώ την ιστορία του. Οπότε όταν το πας αυτό και το βάζεις στο τελευταίο επεισόδιο, φαίνεται κακό όπως και να το κάνεις. Δηλαδή δεν μπορούσε αυτή την ιδέα να την παρουσιάσει με κάποιο τρόπο καλύτερα. Για να βγει καλύτερο το τέλος του, πρέπει να αλλάξει ριζικά όλο το manga μετά από ένα σημείο. Και ειλικρινά δεν πιστεύω ότι μπορούσε να βρει τρόπο να το κάνει. Νιώθω δηλαδή ότι το μάγκα έπρεπε να τελειώσει λίγο πιο
παραδοσιακά. Ίσως ήθελε να γράψει κάτι παραπάνω από tournaments, από μάχες και δεν του βγήκε, ή γενικότερα μπορεί να έχασε τη ροή της ιστορίας του, να μην ξέρει πώς να την πάει. Βλέπεις δηλαδή ότι προσπαθεί κάπου να το πάει, κάπως να το μαζέψει, ίσως βάζοντας ένα power up, θέλοντας να κάνει ένα soft reset τα power levels, αλλά δεν το δουλεύει γιατί η λαχοκοκαλιά της σειράς ήταν σπασμένη. Και αυτό που ήταν σπασμένο ήταν γενικότερα οι μάχες, τα power levels και η ιστορία. Δεν είχε αρχή και τέλος. Δεν ήταν Ichiro Oda. Και εδώ συμφωνώ, δεν ήταν Ichiro Oda. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι. Εντάξει, το κοροϊδεύουμε αυτό ότι ο Oda. Τα ξέρει όλα. Δεν τα έχει σκεφτεί όλα από την αρχή. Ενώ το κοροϊδεύουμε ότι και καλά τα ξέρει όλα, το λέμε σαν αστείο. Αλλά η αλήθεια είναι πως ο Oda είχε οργανώσει τις ιδέες στο μυαλό του και είχε κάποια πορεία για την ιστορία και ένα τέλος. Σίγουρα. Εδώ ο Takei δεν είχε τίποτα από αυτά και φαίνεται full. Yeah. Και φαίνεται ότι στην πορεία του manga βάζει νέα πράγματα και επειδή δεν τα έχει σκεφτεί καθόλου και δεν έχει σκεφτεί και το πώς θα επηρεάσουν αυτά την ιστορία του, την καταστρέφει σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο, σκάβει τον τάφο της σιγά σιγά έτσι. Και μιας και που λέμε τώρα γι' αυτό, δηλαδή ας μιλήσουμε για το sequel του νέου Χάνα, που είναι ακριβώς τα ίδια ρούχα με το γιο για αρχή. Και στο πρώτο επεισόδιο έχει πάνω κάτω την ίδια ιστορία, δηλαδή με αλήτες στο νεκροταφείο. Ναι. Αν και δεν τον έκανε μπαφίδα τον Χάνα, τον έκανε αντιδραστικό παιδί που δεν πάει τον πατέρα του επειδή ήταν πετυχημένος, ενώ αυτός και προσπαθεί και καλά να κάνει και αυτός κάτι για να γίνει και αυτός σημαντικός. Ήταν κάπως έτσι. Τον έκανε λίγο διαφορετικό. Δεν μπορώ να πω ότι με τράβηξε. Ούτε εμένα, δεν με τράβηξε καθόλου, γιατί πρώτον κινείται πάνω σε αυτά που άφησε το Shaman King, που δεν είναι καθόλου καλά. Δηλαδή έχει πάλι ο Χάνα θα πηγαίνει και αυτό στην κόλαση, θα ξαναγυρνάει. Αυτό γίνεται στο μάγκα του. Πηγαίνει στην κόλαση, ξαναγυρνάει και συνεχίζουν αυτά τα power-ups, αυτά τα πράγματα που είχε κάνει που είναι χάλια. Και εκτός αυτού, απλά την έχει γεμίσει με references στην προηγούμενη σειρά. Είναι ο Χάνα πάλι engaged σε μια κοπέλα που την έχει κάνει η νέα Άννα. Ο Χάνα είναι και καλά, μοιάζει πολύ με τον γιο. Έχει άλλο χαρακτήρα. Μοιάζουν, όλα μοιάζουν σαν το Shaman King. Υπάρχει κάτι που μου αρέσει. Πρώτον, μου αρέσει η πλοκή ότι υπονοείται ότι ο γιο και η Άννα έχουν πεθάνει. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ η πλοκή όπου ο Χάο όλα αυτά τα χρόνια είναι Shaman King και κοιτάει τον πλανήτη. Εγώ, αν ήταν να πω κάτι που μου αρέσει, είναι η Tamao που ήταν χάλια χαρακτήρα στο προηγούμενο, στο original manga. Mm-hmm. Αν θυμάσαι αυτή με τα ροζμαλιά. Η Ροζούλα. Που έχει τον Πόντσι και τον Κόντσι. Που στην αρχή έριχνε τα παπάρια του και μετά τα έδεσε σε τέτοιο. Γιατί θα τον κράξαν. Του είπανε, μα λέει, τι να φέρνει. Στα αρχίδια σου όλα τα γράφει. Έτσι είναι και καλά τα τανούκι στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω τι φάση. Πολύ περίεργοι Ιάπωνες. Μη ρωτάτε μένα. Αλλά γενικότερα ούτε μένα δεν με ενθουσιάζει, να σου πω την αλήθεια, πάρα πολύ το Flower. Χαίρομαι που θα πάρουμε την ολοκληρωμένη διαδικασία. Ολοκληρωμένη σειρά. Αυτό βασίζεται προφανώς στο ότι το Netflix θέλει να βγαίνουν συνεχώς άνιμε. Έτσι είναι το μοτίβο του. Ασχέτως δηλαδή αν μια σειρά είναι επιτυχημένη ή όχι. Είδαμε όπως με το Seven Deadly Sins, απλά θα συνεχίζουν να την βγάλουν. Είτε με κακό animation, είτε με κακό σχέδιο, είτε απλά 3D. Έτσι και το Shaman King. Θα πάρουμε όλα τα υλικά. Το. Τελικά είπα. Μπάφο έχω κάνει. Θα πάρουμε ό,τι υπάρχει από υλικό και θα δούμε πώς θα συνεχίσει. Ελπίζω οι fans του Shaman King, όσοι και να είναι, μένει χαρούμενοι και ελπίζω αυτοί που πραγματικά θέλανε να δούνε το Shaman King full animated με τα ωραία μοντέρνα designs να τα πήρανε και να χαρήκανε. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι σαν σειρά δεν έχει πολλά να προσφέρει. Το flashback της Άννα και του γιο είναι εξαιρετικό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορώ να πω ότι είναι κυριολεκτικά ένα ασήμαντο ταξίδι. A trip. A trip, ναι. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Ολόκληρο review για το Shaman King και ούτε ένα αστείο για μπάφο. Έτσι δεν είναι, Ανιβάνια. 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 Εγώ ποτέ. Μόνο χασίσι. Δεν κατάλαβα. How I tried like that. Το Ultimate Masturi.